Πριν αρχίσει το βίντεο, θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καλέσετε αυτούς τους αριθμούς, όχι επειδή θα συμβεί κάτι στη ζωή σας, κάτι τέτοιο δεν είναι 100% αποδεδειγμένο, αλλά επειδή όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι από το εξωτερικό και θα χρεωθείτε αρκετά αν τους καλέσετε χωρίς κάποιο ειδικό πακέτο. Σας προειδοποιήσαμε. Οι Gloomy Gentlemen δεν λαμβάνουν καμία ευθύνη. Όμως ας προχωρήσουμε στο βίντεο. Το τηλέφωνο είναι μια πολύ χρήσιμη συσκευή που μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με άτομα που είναι μακριά μας. Είναι λιγοστοί οι άνθρωποι στις μέρες μας που δεν έχουν κινητό στην κατοχή τους. Όπως όμως μας επιτρέπει να έρθουμε κοντά με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά μας, λέγεται πως αν καλέσεις κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς, μπορεί να έρθεις σε επαφή με άτομα που δεν είναι πλέον εν ζωή ή ακόμα και με πλάσματα από άλλους κόσμους. Αληθινή ή όχι, σήμερα θα δούμε 4 αριθμούς τηλεφώνου που δεν πρέπει να καλέσεις. Πάρτε θέση και ετοιμαστε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Σύμφωνα με διάφορα email που ήρθαν στην επιφάνεια, μια προειδοποίηση έφτασε στα κινητά ατόμων στο Πακιστάν να μην σηκώσουν σε καμία περίπτωση το τηλέφωνό τους εάν τους καλέσουν κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί. Αυτοί οι λεγόμενοι κόκκινοι αριθμοί είναι αυτοί που βλέπετε στην οθόνη. Τα μηνύματα λέγανε πως αυτοί οι αριθμοί σου προκαλούν εγκεφαλική αιμορραγία με το που το σήκωνες μέσω μιας υψηλής συχνότητας. Το μήνυμα έλεγε επίσης πως 7 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτά τα τηλεφωνήματα επειδή το σήκωσαν σε αυτούς τους αριθμούς και τα τοπικά κανάλια είχαν μιλήσει για αυτά τα συμβάντα. Ορισμένοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια απλή φάρσα μέσω chain mail, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια να κρύψουν την αλήθεια. Αληθινό ή όχι, κάτι τέτοιο, καλό θα ήταν να το έχουμε στο νου μας. Μια γυναίκα έγραψε σε ένα blog πως δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα μυστηριώδη αριθμό. Ο αριθμός ήταν αυτός. Όταν κάλεσε τον αριθμό ίδια, ένα ηχογραφημένο μήνυμα της είπε πως ο αριθμός που καλούσε είχε απενεργοποιημένο το τηλέφωνο. Όταν έψαξε στο Google για τον αριθμό, βρήκε πως ο αριθμός είχε εμφανιστεί και σε μια ταϊλανδέζικη ταινία τρόμου που το σενάριο έμοιαζε αρκετά με αυτό της ταινίας The Ring. Όταν κάποιος καλούσε τον αριθμό, έβρισκε τραγικό τέλος μερικές μέρες μετά. Η blogger ψάχνοντας λίγο παραπάνω στο Google, ανακάλυψε πως πολλά άλλα άτομα είχαν δεχτεί τηλεφωνήματα από αυτόν τον αριθμό. Η ιστορία τελειώνει λίγο απότομα, μιας και δεν υπήρξε νεότερα από τη γυναίκα. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ απλά πως είχε χάσει το ενδιαφέρον της για το θέμα ή κάτι χειρότερο. Μια γυναίκα από το Κολοράντο με το όνομα Jen West έβαζε το μωρό της για ύπνο όταν δέχτηκε το πιο παράξενο τηλέφωνο της ζωής της. Ήταν από τον αριθμό 1-666-666-666. Δεν το σήκωσε, αλλά στη συνέχεια 48 μηνύματα από διαφορετικούς αριθμούς στάλθηκαν στο κινητό της. Όλοι είχαν στείλει το ίδιο μήνυμα, 5 γράμματα, τα οποία ήταν S-A-T-A-N. Περιττό να πούμε πως η Jane τρομοκρατήθηκε. Τρώμαξα πραγματικά γιατί εκείνη την ώρα έβαζε το γιο μου για ύπνο και η ίδια μισοκοιμόμουνα, είπε η Jen. Στην αρχή νόμιζε πως τα έβλεπε όλο στον ύπνο της, αλλά όταν κατάλαβε πως ήταν αληθινό, προσπάθησε να καλέσει το μυστηριώδη αυτόν αριθμό. Της απάντησε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που της έλεγε πως ο αριθμός δεν λειτουργεί πια. Από ό,τι φαίνεται, η Jen West δεν είναι η μόνη που είχε έρθει σε επαφή με αυτόν τον αριθμό. Ο αριθμός έχει στείλει μηνύματα σε ανθρώπους, όπου τους λέει πως το τέλος της ζωής τους έρχεται. Ένας άντρας με το όνομα Ian Falk είπε πως ο αριθμός αυτός τον κάλεσε και το σήκωσε η μητέρα του. Μια φωνή ακούστηκε πως έλεγε πως ο Ian έχει ακόμη 3 μέρες ζωής. Το παρακάτω κέρδισε την πρώτη θέση, μιας και είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως τα γεγονότα συνέβησαν πράγματι. Μια βουλγάρικη εταιρεία τηλεφώνου με το όνομα Mobatel ήταν στο επίκεντρο ορισμένων μακάβριων συμβάντων που προκλήθηκαν από ένα καταραμένο αριθμό. Αυτός ο αριθμός που βλέπετε δόθηκε στον γενικό διευθυντή της εταιρείας. Ο αριθμός αυτός μπορεί να μοιάζει λίγο περίεργος, αλλά στην τελική είναι μονάχα ένας αριθμός, δεν μπορεί να σε πληγώσει κάπως. Το θέμα είναι πως όσα άτομα είχαν αυτόν τον αριθμό έχασαν τη ζωή τους με εντελώς απροσδόκητο και αφύσικο τρόπο. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Vladimir Glasnov, ήταν 48 χρονών όταν ήρθε στα χέρια του αριθμός τηλεφώνου και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του από μια πολύ έντονη μορφή καρκίνου. Μέχρι τότε η υγεία του ήταν μια χαρά. Πολλοί πίστεψαν πως ο καρκίνος προκλήθηκε από χημικά που χρησιμοποίησε κάποιος αντίπαλος από άλλη εταιρεία για να τον βγάλει από τη μέση, μα κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε ποτέ. Ίσως να ακούγεται σαν περίεργος τρόπος για να βγάλει κανείς κάποιον από τη μέση, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο σε μέρη όπως τη Ρωσία και τα Βαλκάνια. Ο Glasnov όμως δεν είχε εχθρούς και τον θαύμαζαν επειδή ήταν πολύ τίμιος στις δουλειές του. Άρχισαν να υποψιάζονται πως ίσως έφταιγε κάτι το υπερφυσικό όταν άρχισαν να εμφανίζονται και άλλα θύματα του αριθμού. Ο επόμενος ιδιοκτήτης του τηλεφώνου, ένας 31χρονος μαφιός από τη Βουλγαρία με το όνομα Κόνσταντιν Ντιμήτροφ, ταξίδεψε στην Ολλανδία με την κοπέλ το 2003 για να διαχειριστεί τις παράνομες δουλειές του καλύτερα από εκεί. Το ζευγάρι έτρωγε σε ένα εστιατόριο για πλουσίους όταν ένας άντρας τον πλησίασε και του πήρε τη ζωή. Υποτίθεται πως ο Ντιμήτροφ κρατούσε το τηλέφωνο στα χέρια του όταν συνέβη. Φυσικά οι περισσότεροι κατηγόρησαν τους αντιπάλους του Ντιμήτροφ, τους Ρώσους, ως τους φταίχτες. Όμως ο Κόνσταντιν Ντίσλιεφ έγινε ο τελευταίος ιδιοκτήτης του αριθμού όταν και αυτός έχασε τη ζωή του σε ένα ειδικό εστιατόριο στα Σόφια της Βουλγαρίας. Η εταιρεία απέστειλε τον αριθμό μετά το τελευταίο συμβάν. Εάν καλέσει τον αριθμό τώρα, θα ακούσει ένα ηχογραφημένο μήνυμα που σου λέει πως ο αριθμός δεν λειτουργεί πια.
Η Μάμπατελ δεν εξήγησε ποτέ γιατί αποφάσισε να αποσύρει τον αριθμό, μιας και αρνήθηκαν να σχολιάσουν κάτι για το θέμα. Ακόμα και όταν ερωτήθηκαν για το αν ο αριθμός ήταν με κάποιο τρόπο στοιχειωμένος, εκείνοι επέλεξαν να μην απαντήσουν, από το απλά να πούνε ναι ή όχι. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.